Ευχαριστώ, παιδί. Πάμε. Ωραία. Όνομα και διόνυμα. Ονομάζομαι Γκανάτσικος Χρήστος. Φέρω τον βαθμό του υπαρχιφύλακα. Υπηρετώ στην άμεση δράση Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στην ομάδα δίκαιης της αστυνόμησης, στην ομάδα Δίας. Τι έγινε, κύριε Γκανάτσι? Χθες το πρωί, πρωινές ώρες, βρισκόμενοι σε περιπολία στην περιοχή της Πηλαίας, διερχόμενοι από την οδό Βεργίνας, διαπιστώσαμε μια γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση, μαζί με κάποιους άλλους περίοικους να βρίσκονται γύρω της και να μας κάνουν νόημα να σταματήσουμε στο σημείο που βρισκόντουσαν. Στην αρχή νομίζαμε ότι η γυναίκα την είχαν ληστέψει, την είχαν κλέψει, διότι βρισκόταν στο πάτωμα κάτω οι τσάντες με τα προσωπικά της αντικείμενα σκορπισμένα. Και μόλις πλησιάσαμε, η γυναίκα δεν μπορούσε να μας εξηγήσει γιατί φώναζε και ούρλιαζε το παιδί μου. Οι υπόλοιποι που βρισκόντουσαν εκεί πέρα μας εξήγησαν ότι το ανήλικο παιδί της ηλικίας περίπου 1,5 έτους βρισκόταν εγκλωβισμένο, κλειδωμένο μέσα στο γιοταχή αυτοκίνητό της, με τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγάλει το παιδί της από το αμάξι. Αμέσως δεν ρωτήσαμε καν πόση ώρα έχει το παιδί μέσα ή οτιδήποτε. Με την άδειά της και χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο το οποίο φέρουμε πάνω μας, κάναμε θράψη του πίσω αριστερού παραθύρου, το πίσω παράθυρο από τον οδηγό, προσπαθώντας να ξεκλειδώσουμε το αυτοκίνητο για να απεγκλωβίσουμε το ανήλικο βρέφος, το οποίο ήταν δεμένο. Βέβαια, κάναμε θράψη του απέναντι πίνακα του παραθύρου από το ανήλικο, με σκοπό να μην το τραυματίσουμε, να μην έχουμε κάποιο άλλο μια ατυχή συνέχεια. Έσπασα εγώ το παράθυρο, ξεκλείδωσα το αυτοκίνητο, σύλληφα εντός, άνοιξα την πόρτα από το ανήλικο για να παραλάβει η μητέρα το παιδί της. Το παιδάκι ήταν λίγο φοβισμένο από το θόρυβο που έκανε μόνο το τζάμι για να σπάσει. Και η γυναίκα προσπάθησε να ηρεμήσει. Για σας λέω, είναι πολύ άσχημο περιστατικό να βλέπεις το παιδί σου κλειδωμένο μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα για να το βγάλεις. Και τη θερμοκρασία συνεχώς να ανεβαίνει. Οι περίοικοι μας ευχαρίστησαν, όπως και η μητέρα. Και σήμερα, σε προσωπική επικοινωνία που είχα και με τη μητέρα και τον σύζυγό της, μας ευχαρίστησε με χίλια ευχαριστώ και όλες τις ευχές και ο πατέρας του βρέφου. Όχι, δεν έχει προηγηθεί. Δεν πρόλαβα να καλέσουν. Δεν ξέρουμε πόση ώρα είχε το περιστατικό που είχε λάβει χώρα. Προφανώς και η γυναίκα, επειδή ήταν όταν λέμε σε έξαλλη κατάσταση εντός εισαγωγικών, δηλαδή σε κατάσταση πανικού, δεν μπορούσε ούτε να σκεφτεί τίποτα. Έπιανε τα μαλλιά της, φώναζε. Εμείς έτυχε για καλή τύχη του μικρού, της μητέρας και το γενικότερο καλό, να είμαστε διερχόμενοι εκείνη την ώρα από το ακριβές σημείο. Πώς κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο το παιδί? Μας εξήγησε ότι το μικρού του αρέσει να παίζει με τα κλειδιά του, θα δίνει στο χέρι, μάλλον για να τον απασχολεί, ας πούμε, και την ώρα που τον έβαζε μέσα, μάλλον πάτησε το κουμπί του κλειδώματος, κλείσαν οι ασφάλειες και την ώρα που έκλεισε την πόρτα του μικρού, έμεινε το αμάξι κλειδωμένο με τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Τη ρωτήσαμε αν υπήρχαν δεύτερα κλειδιά. Μας εξήγησε ότι δεν υπάρχουν δεύτερα κλειδιά και αμέσως κάναμε θράψη του γυαλοπίνακα. Το αυτοκίνητο ήταν μέσα στον ήλιο, είχε αρχίσει η θερμοκρασία να ανεβαίνει, ήταν ακριβώς μέσα στον ήλιο, δηλαδή ήταν φάτσα στον ήλιο. Το ευτυχία ήταν ότι ήταν πρωινές ώρες και δεν είχε ανέβει ακόμα η θερμοκρασία αισθητά. Το ευτυχία ότι όλα πήγανε καλά. Το παιδάκι ήταν σε καλή κατάσταση. Το παιδάκι ήταν σε καλή κατάσταση, δεν είχε αντιληφθεί το τι γινόταν. Προσπαθούσαμε να τα απασχολεί λίγο από την απέναντι πλευρά, από το παράθυρό του η μητέρα, για να μην έχει το βλέμμα του προς τα εκεί που θα γινόταν η θράψη του αλοπίνακα και πεταχτεί κάποιο τζαμάκι πάνω του. Και όλα λάβανε τέλος εσύ. Σας έχει συμβεί κάτι?